φτάσει στον Ακάμα. Όλα δείχνουν ξεκάθαρο σχέδιο εμπρισμού. Είναι ανεγκέφαλοι αυτοί που προβαίνουν σε αυτές τις σκαβόγουλες ενέργειες. Το Υπουργείο στέλνει ξεκάθαρα το μήνυμα ότι θα προχωρήσει με αποφασιστικότητα και μέσα στα καθορισμένα χρονοδιαγράμματα στην εφαρμογή του σχεδίου αηφόρου ανάπτυξης του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα. Ώρα 7:32. Ξεσπάει η πυρκαγιά στη Λάρα. Ώρα 11:30. Ενεργοποιείται το σχέδιο Ίκαρος. Όταν έχεις να αντιμετωπίσεις 5-6 και ίσως και περισσότερες αιστείες διαφορετικές πυρκαγιές σε μια περιοχή οι οποίες έχουν συνενεωθεί, αντιλαμβάνεστε ότι είναι κόλαση. 4 εκμισθωμένα ελικόπτερα της Δημοκρατίας ρίχνονται στη μάχη. Μάχη με τον πυρήνο Εφιάλτη δίνουν 2 ελικόπτερα των Βρετανικών βάσεων και ένα αεροπλάνο του τμήματος δάσεων. Στο συντονισμό της επιχείρησης, ελικόπτερο της Εθνικής Φρουράς. Ισχυρές επίγειες δυνάμεις συνδράμουν στην επιχείρηση. Μετά από 15-20 λεπτά ήρθα και εγώ εδώ, ήμουν παρόν, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσαμε τα δικά μας οχήματα, είναι δύσβατη η περιοχή, δεν υπάρχουν δρόμοι, μόνο με τα πτυτικά μέσα. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα η πύρινη Λέλα πατέθηκε υπομερικό έλεγχο. Η μάχη των πτυτικών μέσων συνεχίστηκε μέχρι αργά το απόγευμα, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας επίγειες δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή.